Λίγες μέρες μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Σωματείου, του Εμπορικού Συλλόγου, ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους έχετε θέσει? Υπάρχουν και άμεσοι στόχοι, υπάρχουν και λίγο πιο μακρινοί στόχοι. Αυτή τη στιγμή, την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε συνάντηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο όσον αφορά τα θέματα δημοτικής αστυνομίας αλλά και πεζόδρομων. Εκεί θα τον θέσουμε όλα μας τα ζητήματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και είναι και σε καθημερινή βάση προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι καταστηματάρχες. Πιστεύουμε ότι θα βρεθούν λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα. Υπάρχουν και σε μόνιμη βάση κάποιοι καταστηματάρχες που θέλουν κάποιες θέσεις, οπότε θα θέσουμε και αυτό το ζήτημα. Υπάρχει το παραεμπόριο, το οποίο από την άνοιξη και μετά γνωρίζουμε κάθε χρόνο ότι έχουμε κάποια προβλήματα όσον αφορά το παραεμπόριο. Θα θέσουμε κάποια ζητήματα ακόμη πιο έντονα, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Μην ξεχνάμε ότι καθώς θα προχωράει και ο καιρός, θα μπαίνουμε σε μια τουριστική περίοδο όσον αφορά τα μαγαζιά μας, οπότε θα έχουμε συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς που συνεργαζόμαστε κατεξοχήν για το θέμα του τουρισμού, ώστε να τους θέσουμε και κάποια καινούργια ζητήματα και κάποιες καινούργιες σκέψεις που έχουμε. Υπάρχουν στην πορεία βέβαια προγράμματα τα οποία τρέχουν, όπως είναι και το TOPSA, το οποίο θα έχουμε τις καθορισμένες συναντήσεις σε όλα τα σημεία του νομού μας, αλλά υπάρχει και ένα ακόμη πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την επιμόρφωση των μελών αλλά και γενικότερα των συνδικαλιστών. Και στην πορεία φυσικά θα υπάρξουν συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς, ούτως ώστε να θέσουμε τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μπορέσουμε και να τα σηκώσουμε αλλά και να τα κάνουμε ακόμη πιο γνωστά γενικότερα. Πλούσιο το πρόγραμμα των δράσεών σας και των στόχων που έχετε θέσει. Ωστόσο, ποιος είναι για εσάς ο πιο σημαντικός από όλους αυτούς που μας έχετε πει και το πιο εφικτό? Το πιο σημαντικό και κατά την προηγούμενη διοίκηση αλλά και αυτήν εδώ πέρα τώρα που ξεκίνησε, να ξέρετε ότι είναι τα προβλήματα τα οποία είναι στην καθημερινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά τα προβλήματα εμείς θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε σχεδόν όλα σε όλη αυτή την τριετή μας θητεία. Είναι κάποια προβλήματα, όπως σας είπα, που σε καθημερινή βάση αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι. Αυτά τα προβλήματα θα προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα τους, όπως ήμασταν και στα προηγούμενα 3 χρόνια. Έτσι ακριβώς θα είμαστε σε καθημερινή βάση δίπλα τους, ούτως ώστε να τα λύσουμε. Ο στόχος, εκτός από τα θέματα που απασχολούν τους εμπόρους και τη μικρή εμπορική επιχείρηση σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Καβάλα, που είναι ο αγώνας που συνεχίζεται για να μην ας πούμε στερηθούμε την κυριακάτικη αργία, και για τα μεγάλα μας προβλήματα που συνεχίζουμε τον καθημερινό μας αγώνα, θα δώσουμε τις μάχες μας με το τριτοβάθμιο οργανό μας στην ΕΣΕ. Σε τοπικό επίπεδο είναι η καθημερινή παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα υπέρ της μικρής επιχείρησης, υπέρ των συναδέλφων μας. Αυτό που έλεγε κάποιος, ότι πέρα από τα κεντρικά μεγάλα ζητήματα, τη φορολογία, τον ΟΑΕ, την ποινικοποίηση, που είμαστε και οι μόνοι που δεν πληρώνουμε στα ασφαλιστικά μας ταμεία και πηγαίνουμε στη φυλακή, θα ρίξει και ο έμπορας δεν θέλει να πληρώνει το ασφαλιστικό του ταμείο, που είναι η σύνταξή του και η περίθαλψή του, απλά δεν μπορεί. Είναι η καθημερινή μας παρέμβαση στις υπηρεσίες, στη διεύθυνση εμπορίου ή την... στους υπεύθυνους για το παρεμπόριο, αυτά τα μικρά και τα μεγάλα καθημερινά μας προβλήματα. Και ο μεγάλος στόχος φυσικά είναι να μπορέσουμε να είμαστε αλληλέγγυοι οι συνάδελφοι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας.